συμβαίνουν δράματα στις ουρές. 6 χιλιόμετρα ουρά, οι άνθρωποι απεμβαίνουν 12 και 13 και 14 ώρες στο κρύο όρθι. Ένας άνθρωπος προχθές τρέχαμε σαν τρελή, του τέλειωσε, ακούσε τώρα πράγματα διανόητα, το 2022, μετά από 3 ώρες στην ουρά, του τέλειωσε η μπαταρία από τη συσκευή ινσουλίνης που είχε πάνω. Η ανθρωπιστική τραγωδία, η αλληλεγγύη και η σημαντική παρουσία των εθελοντών στα σύνορα της Ουκρανίας-Πολωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Ζευγάρι εθελοντών διασωστών από την Κρήτη, που βρίσκονται μέσα στην κόλαση του πολέμου, περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες, την ταλαιπωρία των προσφύγων στις τεράστιες ουρές χιλιόμετρων στα σημεία ελέγχου, όπου καταγράφονται δράματα και ανθρώπινες απώλειες. Και τους βάζουν στα σύνορα της Πολωνίας ένα-ένα να βγάζουν όλα τα πράγματα, τα ανοίγουν όλα. Ουρές 6 χιλιόμετρων, ο κόσμος καταραίει, έχουν πεθάνει 2 άνθρωποι. Πήγαμε ένα πινιδωτή δωρεά από Ελλάδα για αυτό το λόγο ακριβώς. Έχει στηθεί ένα μίνι κέντρο πρώτων βοηθειών στα σύνορα της, μέσα στην Ουκρανία. Και πάρα πολλές χιλιάδες περνούν και διαμένουν είτε στο σταθμό των τρένων ή προσπαθούν να μετακινηθούν μέσα τους ΔΙΔΕ προς τα σύνορα. Εμείς έχουμε νιώσει και μεταφέρουμε πολλές φορές ανθρώπους που έχουν σημαντικά προβλήματα. Έχουμε δεχτεί μια κλίση και θα γίνει μεταφορά μέχρι τη Δευτέρα ενός ζευγαριού που ο σύζυγος βρίσκεται σε ένα αφηρικό αμαξίδιο. Αύριο έχουμε μια μητέρα που είναι έγκυος και έχει ένα μωρό. Υπάρχει μια αγωνία. Ο Δημήτρης Μητριτσάκης και η Μάνια Μπικόφ μεταφέρουν στην πόλη Λβίβ ιατροφαρμακευτικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια διανέμεται σε νοσοκομεία και όχι μόνο, βοηθούν και μεταφέρουν πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ενώ συμβάλλουν με τον τρόπο τους όπου υπάρχει ανάγκη. Η αίσθηση με τον κόσμο με τον οποίο συνομιλείτε είναι ότι αυτό είναι προσωρινό ή έχουν αντίληψη ότι έχει αλλάξει η ίδια τους η ζωή πλέον? Δεν πιστεύουν ότι έχουν ξεπληρωθεί. Πιστεύω, αυτά τόσο που έχω νιώσει εγώ, ότι ξέρουν ότι είναι προσωρινό. Υπάρχει μεγάλος αριθμός που διαμένει εδώ κοντά στα σύνορα. Έχουν ανοίξει κάποια σχολεία. Τώρα, δηλαδή, μεταξύ άλλων, αυτό που κάναμε, πήγαμε μεγάλη ποσότητα από φάρμακα, παιδικές πάνες, παιδικά γάλατα κλπ. Σε ένα σχολείο. Πολλοί προσπαθούν λοιπόν να μείνουν οπουδήποτε, είτε στα περίχωρα του Λβίβ, είτε ακόμα και στην περιοχή μεταξύ Λβίβ και Κιέβου. Η Μάνια Μπικόφ περιέγραψε στον Γιώργο Σαχίνη το πώς βιώνουν τα παιδιά τον εφιάλτη του πολέμου, ενώ ο Δημήτρης Μητριτσάκης αναφέρθηκε σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ανθρώπινες στιγμές, η οποία θα του μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του. Είμαστε πολωνικά σύνορα, ετοιμαζόμαστε να περάσουμε. Έρχεται μία γυναίκα υποκατάρρευση κλαίγοντας και μας λέει ότι ερχόταν από Ουκρανία ο αδερφός της με τα 2 του παιδιά και τη μητέρα της και 15 χιλιόμετρα πριν τα σύνορα η μητέρα της πέθανε. Σκεφτείτε ότι έγινε κάποια στιγμή φυσιολογικό, αυτό το συζητούσαμε μετά και είχαμε συγκλονιστεί, να συζητάμε πού θα θάψουμε τη μητέρα της, αν θα θαυτεί στην Ουκρανία ή στην Πολωνία, δηλαδή τι σημαίνει πόλεμος. Τελικά φυσικά αποφασίστηκε το λογικό να θαυτεί η γυναίκα στην Ουκρανία. Όλο αυτό ήταν ένας απίστευτος μαραθώνιος, που μετά που το σκέφτεσαι στις πραγματικές του βάσεις, λες τι έγινε, τι ζούμε. Τα παιδιά λοιπόν είναι ψύχρεμα, συνεργάσιμα. Ωστόσο, αυτά τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πόσο μόνιμο είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί στις ζωές τους. Γιατί τους φαίνεται και λίγο εύκολο. Μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο, περνάνε ένα σύνορο, υπάρχει κόσμος που τους υποδέχεται, τους προσφέρει πράγματα. Θα το βιώσουν στις επόμενες μέρες τη δυσκολία, το ότι δεν θα γυρίσουν στις πόλεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες πόλεις που δεν είναι κατεστραμμένες.